Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και όχι μόνο, πριν πάμε στα του νομοσχεδίου, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ότι από την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα αποδείχτηκε ποιος είναι ο εμπνευστής και ενορχιστρωτής αυτής της γελίας επίθεσης που γίνεται στο ΚΚΕ τις τελευταίες ώρες. Και δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όλοι οι υπόλοιποι χορεύεται σε αυτόν τον ρυθμό. Του απάντησε βέβαια ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας, και ας έκανε ότι δεν ακούει. Ας το ξαναπούμε. Το να λέει ο Μητσοτάκης ότι το ΚΚΕ είναι αναχρονιστικό κόμμα, για το ΚΚΕ είναι τιμή. Και το ξέρουμε, και ψάχτε το κι εσείς, τι πραγματικά λέγεται στους διαδρόμους της Βουλής και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων για τις καταγγελίες του ΚΚΕ. Και τι δεν λέτε, και είναι ντροπή να μην λέτε τίποτα για τη δράση εμπόρων εδώ μέσα στην αίθουσα που επιδιώκουν τον εκμαυλισμό φοιτητριών και φοιτητών. Όσο για τον αντισοβιετισμό και αντικομουνισμό που για άλλη μια φορά κατέφυγε ο Πρωθυπουργός για να υπερασπιστεί τη σημερινή βαρβαρότητα και σαπίλα, αυτό τον ενοχλεί στο συγκεκριμένο θέμα που έρχεται στην επιφάνεια, είναι πασίγνωστη σε όλη την οικουμένη η προσφορά της πρώτης προσπάθειας οικοδόμησης του σοσιαλισμού και στα ζητήματα που αφορούν την ανύψωση συνολικά της κοινωνικής θέσης της γυναίκας, μια και η συζήτηση γίνεται σήμερα, 8η Μάρτη, και γι' αυτό κυρίως, για το χαρακτήρα της ημέρας, επιτρέψτε μου ορισμένα βασικά ζητήματα. Όχι μόνο ήταν το πρώτο κράτος που έδωσε καθολικό δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες το 1917, όταν στην Ελλάδα το αστικό κράτος αναγνώρισε αυτό το δικαίωμα το 1954 και αφού βεβαίως είχε προηγηθεί η ψήφος των γυναικών στις απελευθερωμένες από το ΕΑΜ και Ελλάς περιοχές, ταυτόχρονα εξασφάλισε στις γυναίκες το καθολικό δικαίωμα στην εργασία με τα αντίστοιχα μέτρα στήριξης 9 εκατομμύρια παιδική σταθμή. Αφήστε τις αναλογίες με το σήμερα, όχι με την Ελλάδα, συνολικά με το σημερινό κόσμο. Τη δεκαετία του 50 οι γυναίκες αποτελούσαν το 40% του συνόλου των επιστημόνων. Κάντε την αναλογία με τη δεκαετία του 50 και εδώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκείνη την περίοδο. Έστειλε την πρώτη γυναίκα στο διάστημα και πόσα ακόμα, λέω κυρίως λόγω της ημέρας και των ευχών που ακούγονται εδώ, και πολύ περισσότερο που το τότε φωτίζει το σήμερα με πολύ μεγαλύτερες επιστημονικές και τεχνικές δυνατότητες. Οπότε αυτά που λέτε περί ανατολικού μπλοκ και γυναικών που προέρχονται και προερχόντουσαν από εκεί, να τα ψάξετε και να τα αναζητήσετε μετά την παλινόρθωση του καπιταλισμού, του καπιταλιστικού παράδεισου που υπερασπίζεστε, αυτών που τον έκτισαν τον καπιταλιστικό παράδεισο, του Πούτιν και των υπολείπων, και είναι αποτέλεσμα αυτές τις συνθήκες που περιγράφεται ακριβώς αυτών των αρνητικών αλλαγών. Και αν δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός, ας ρωτήσει και κανένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που σπούδασε δωρεάν στα πανεπιστήμια της Σοβιετικής Ένωσης με τα λεφτά του Σοβιετικού κράτους για τη θέση εκείνη την περίοδο της γυναίκας στο σοσιαλισμό που γνωρίσαμε. Γιατί τέτοιοι δεν υπάρχουν μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, που και αυτοί πρέπει να τα σκεφτούν καλά για τα ναι μεν αλλά τώρα για τα πανεπιστήμια, αλλά υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που σας πονάει είναι ότι η ανάμνηση του σοσιαλισμού είναι ζωντανή και σε όσους την έζησαν και σε αυτούς που ζουν, έζησαν τον απόϊχο σε άλλες χώρες. Όπως σας πονάει όλους σας η ανάπτυξη αγωνιστικών δεσμών, νέων αγωνιστικών δεσμών του ΚΚΕ με ανθρώπους της δουλειάς, με την νεολαία, που μπορεί ακόμα και να ψήφισε και Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά σήμερα προβληματίζεται. Σας πονάνε οι αλλεπάλληλες φοιτητικές, μαθητικές κινητοποιήσεις, οι αγροτικές, οι απεργιακές, η δράση, οι θέσεις και η προοπτική που ανοίγει μέσα στο λαό με το ΚΚΕ. Τώρα, για το σημερινό νομοσχέδιο. Αν έχει δείξει ένα πράγμα όλη η περίοδος δημόσια συζήτηση για τον νόμο για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αυτό είναι ότι η κυβέρνηση, φαίνεται κιόλας, είναι πολύ στριμωγμένη. Και αλήθεια, όσο μιλάτε, όσο το υπερασπίζεστε, τόσο από τη μία δυναμώνουν οι φοιτητικοί, μαζικοί, συλλογικοί αγώνες. Το είδαμε και το βλέπουμε ακόμα και τώρα με μια τεράστια διαδήλωση φοιτητών, με αποφάσεις 195 φοιτητικών συλλόγων. Αλήθεια, πώς το καταφέρατε αυτό? Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια και λέω και παλιότεροι, δεν το θυμόμαστε τέτοιο αριθμό ρεκόρ. Και ταυτόχρονα, όσο μιλάτε και υπερασπίζεστε αυτό το νομοσχέδιο, με βάση και τις δημοσκοπήσεις, τις δικές σας δημοσκοπήσεις, το ποσοστό συμφωνίας με το νομοσχέδιο έπεφτε. Οπότε καλά το πάτε, συνεχίστε. Τι να πούμε για αυτά που έχετε πει αυτές τις μέρες.
Δεν πείσατε βέβαια ούτε την νεολαία ούτε τους φοιτητές, αλλά και οποιονδήποτε έχει περάσει μέσα από το πανεπιστήμιο και ξέρει καλά να υπολογίζει και τους κόπους που έκανε για να μπει, τις προσπάθειες, τις θυσίες, τις δικές του, της οικογένειάς του, τον αγώνα για να σπουδάσει ολοκληρωμένα το αντικείμενο που επέλεξε, να βρει δουλειά, να προσφέρει στην κοινωνία με εξασφαλισμένα εργασιακά δικαιώματα. Αυτός ο κόσμος ξέρει να κρίνει και πολύ αυστηρά και το σημερινό πανεπιστήμιο εκτός από το νομοσχέδιο που φέρνεται. Να είναι δηλαδή αυστηρός κριτής στα προβλήματα που υπάρχουν, διωγγώνονται και το νομοσχέδιο όχι απλά δεν θα λύσει, απλά θα τα μεγαλοποιήσει και το έχουμε αναλύσει διεξοδικά και από την πείρα στο εξωτερικό και από άλλους τομείς όπως η ιδιωτικοποίηση της υγείας, τι σημαίνει στα εμπόδια για την πλειοψηφία των νέων της χώρας μας. Η μεγαλύτερη σας όμως ήττα, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, είναι ότι δυνάμωσαν οι αγώνες των φοιτητών. Όχι απλά μπροστά σε ένα νομοσχέδιο, αλλά με πολλά δείγματα, ουσιαστικά δείγματα, ότι μπορεί το φοιτητικό κίνημα να αντλήσει πείρα από αυτούς τους αγώνες, να προχωρήσει προς τα μπρος, να αποκτήσει αντοχή και προοπτική. Γιατί είναι αγώνες που δίνονται μέσα από μαζικές, συλλογικές, δημοκρατικές διαδικασίες, που είναι ακριβώς και ο λόγος που η προπαγάνδα σας δεν πέρασε και γενικά αλλά και ιδιαίτερα στους φοιτητές. Το ότι μέσα στους συλλόγους έχει αλλάξει ο συσχετισμός και έχει δοθεί ένας άλλος αγωνιστικός τόνος, μια άλλη δυναμική, το ότι συντονίζονται οι φοιτητές όλης της χώρας, αποκτούν κοινό βηματισμό με το εργατικό λαϊκό κίνημα, ότι έπεσαν στο κενό όλα τα προηγούμενα χρόνια, μην αρχίζω να λέω νόμους που φέρατε για να χτυπήσετε έως και να διαλύσετε τις οργανωμένες δομές του φοιτητικού κινήματος, να αντικατασταθούν δηλαδή οι φοιτητικοί σύλλογοι με κάτι αδελφότητες φοιτητών, όπως τις λέγατε στα πλαίσια της, όπως γίνεται στις ΗΠΑ, βολικοί και ευχάριστοι συνομιλητές των κυβερνήσεων, ακριβώς για να περνά τέτοια πολιτική χωρίς να ανοίγει ρουθούνη, μέχρι και ο κουβάς της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Όλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία φάνηκαν και στο σημερινό συλλαλητήριο. Αυτά είναι και η εγγύηση ότι ακόμα και αν έχετε μια αντιλαϊκή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για να ψηφίζετε τέτοιους νόμους μέσα στη Βουλή, οι αγώνες, και αυτό ακούστε το όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα συνεχιστούν. Κανένας αγώνας δεν τελειώνει σήμερα. Το λέμε σε όλους σας, γιατί το Πανεπιστήμιο ΑΕ το έχετε χτίσει πέτρα-πέτρα όλες οι κυβερνήσεις. Θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας. Έχει απονομιμοποιηθεί το νομοσχέδιο, θα δυναμώσει η ουσία αυτής της πάλης για πραγματικά σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, αντάξιο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Και κλείνοντας, πρέπει να μάθουν, και θα φροντίσουμε και εμείς γι' αυτό, οι σημερινοί φοιτητές, τα λόγια εδώ στη Βουλή παλιών δαπητών, ότι σήμερα που έρχεται αυτός ο νόμος, για αυτούς είναι μέρα δικαίωσης και περηφάνειας. Ανάμεσα στα πολλά που υπόθηκαν, τα λέτε από τότε δηλαδή οι περισσότεροι, δυσφήμιση των διεκδικήσεων των φοιτητών στην γνωστή κασέτα περί παρανομιών, μειοψηφίες, πλειοψηφίες, σε μια πολύ καλή σχέση με τα μαθηματικά, όταν τουλάχιστον δεν σας συμφέρει. Βέβαια, η περηφάνεια σας μπορεί να εκφραστεί και για τις αξίες και τα ιδανικά που συνεχίζουν οι λιγοστές, πλέον ευτυχώς, δυνάμεις της ΔΑΠ στα πανεπιστήμια, που συνεχίζουν τις πιο λαμπρές παραδόσεις σας, όπως έκαναν με τους μπράβους που έστειλαν στα Γιάννενα για να πείσουν, σε εισαγωγικά, κάναν φοιτητοί, νοσοκόμους και νοσοκόμες σε αυτή τη σχολή υπέρ του νομοσχεδίου σας. Καλό θα είναι η ΔΑΠ και εσείς να συμφιλιώνεστε με τη μοναξιά μέσα στα πανεπιστήμια, να συνηθίζετε την απομόνωση. Οι φοιτητές της έχουν γυρίσει την πλάτη, θα συνεχίσουν να το κάνουν, θα το κάνουν και εκοφαντικά στις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές, αναδεικνύοντας την πασπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά για τρίτη συνεχόμενη φορά. Και ποιος ξέρει, μπορεί να είναι η τρίτη και φαρμακερή, και να το καταλάβετε μια και καλή όλοι σας.